πρόθεσμα μέτρα για το χρέος, για το ίδιο, με δική του αξιολόγηση, δική του εκτίμηση επίπτωση των μέτρων, που θα έρθει σύντομα όταν κλείσει η συμφωνία. Και τρίτον, να ξαναδούμε όλες τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, και εδώ κολλάει το 1 τρίτο, 2 τρίτα, σε σχέση με την εφαρμογή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, επιστολή, κείμενο προς την ελληνική κυβέρνηση, οι δανειστές θα στείλουν, Θάνο, αναμένεται να στείλουν μέσα στις επόμενες ώρες, ημέρες, γιατί είναι σαν να περιμένουμε από την πλευρά τους ένα τελεσίγραφο και γραπτό πια. Όχι. Μάλιστα. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δεν ανταλλάσσουν μία επιστολή. Αυτά τα πράγματα είναι σχηματικά για να τα καταλαβαίνει ότι... Τελεσίγραφο υπάρχει από την πλευρά των δανειστών, να το πούμε διαφορετικά. Ανταλλάσσουν χιλιάδες email και μιλάνε μεταξύ τους εκατοντάδες ώρες δουλεύουν. Θάνο, είναι σημαντικό για όλους εμάς που ζούμε σε αυτή τη χώρα και πηγαίνουμε λεπτό-λεπτό τη ζωή μας παρακάτω, αν υπάρχει τελεσίγραφο, αν δηλαδή η 20η Φεβρουαρίου και το Eurogroup εκείνο είναι η ημερομηνία που η Ελλάδα θα αποφασίσει αν θα αναλάβει καινούριο πρόγραμμα, αν θα κλείσει μια συμφωνία προς όφελός της ή αν θα μαζέψει τα μπογαλάκια της και θα δει τι θα κάνει παρακάτω. Τι εννοείς αν θα αναλάβει καινούριο πρόγραμμα? Το πρόγραμμα υπάρχει. Δεν θα υπάρξει άλλο. Τα μέτρα εννοούμε. Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Τα καινούργια μέτρα. Καινούργια μέτρα για το 19. Το 19 θα εισπραχθούν. Άσε τα μέτρα στην ουσία του, Θάνο. Η τελεσίγραφο υπάρχει καταληκτική ημερομηνία. Άκουσε. Τα τελεσίγραφα μπαίνουν από την πραγματικότητα. Δεν μπαίνουν επειδή το λέει κάποιος στις Βρυξέλλες. Η πραγματικότητα είναι ότι μετά από λίγο καιρό, μετά από λίγες εβδομάδες, δεν θα έχεις κοινοβούλια να στο ευρύνουν ακόμα για να έχεις συμφωνία. Θα πας σε εκλογές στην Ολλανδία, θα πας σε εκλογές στη Γαλλία. Ο δεύτερος μεγαλύτερος πιστωτής σου είναι η Γαλλία, μην ξεχνιόμαστε. Έτσι. Θα έχεις μια σειρά εκλογικών διαδικασιών. Θα είναι δύσκολο. Δεν σου λέω ότι θα είναι ακατόρθωτο αν τώρα, κωδικός, Θάνο, κωδικός. Ή στις 10 Θάνο. Μαρτίου. Αλλά σου λέω. Θάνο, κωδικός Brexit. Περίμενε, Πόπη, έχει σημασία. Λοιπόν, Θάνο, πρόσεξε με λίγο, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, πρόσεξε με λιγάκι. Δεν είμαστε ούτε σε αμφιθέατρο να κάνουμε διάλεξη, ούτε τίποτα. Προσπαθούμε να δώσουμε το ρεπορτάζ. Σε ρωτάω λοιπόν. Το Brexit, οι Ευρωπαίοι το συζητούν. Γιατί από τη Γερμανία. Α, δεν θα συνεννοηθούμε. Λοιπόν, μην μιλάς πάνω μου και να μην συνεννοηθούμε. Χίλια συγγνώμη μπορώ να κάνω εκπομπή. Θάνο, θέλεις να έρθεις εδώ, θες να αλλάξουμε θέση. Είναι Σολαβή, λοιπόν. Μ' ακούς τώρα. Δεν το πιστεύω, αυτό δεν μου ξανασυμβεί ποτέ. Το άτυπο τελεσίγραφο πάντως από μεριά Γερμανίας είναι το Brexit. Αφήστε τα άτυπα τελεσίγραφα. Της πραγματικότητας είναι τα τελεσίγραφα. Αυτό λέω. Είναι της πραγματικότητας. Θα ρωτήσω κάτι. Θες να παίξουμε σε όλο τον πλανήτη. Θες να παίξουμε σε όλα τα μέσα του πλανήτη. Δεν σε ακούω πολύ. Θέλεις, λέω, να παίξουμε σε όλα τα μέσα, τα διεθνή μέσα του πλανήτη. Δηλαδή να λένε στην Ελλάδα, σε ένα κανάλι, παρουσιάστρια και ανταποκριτής μαλώσανε στον αέρα. Κούλ λίγο, χαλάρωσε λίγο. Δεν μαλώνουμε καθόλου. Εγώ σου λέω τι ακριβώς συμβαίνει. Εσύ με ρωτάς για το τι συμβαίνει και εγώ σου απαντάω. Δίνεις το ρεπορτάζ από τη μία πλευρά. Ξέρεις, Θάνο μου, η πραγματικότητα δεν είναι μία τελίτσα, δεν είναι ένα σημείο, ένα point. Το είδαμε κατά το καταλάβαμε. Είναι απόψεις πολλές που δημιουργούν ένα κύκλο. Από όποια πλευρά του κύκλου πηγαίνεις, η πραγματικότητα είναι μία, αλλά τη βλέπεις διαφορετικά. Ας τις εξετάζουμε για τις άλλες πλευρές, λοιπόν. Και υπάρχουν χρονοδιαγράμματα. Αυτά είναι πέρα. Θάνο μου, ας δούμε και τις υπόλοιπες πλευρές της πραγματικότητας. Την πραγματικότητα που βιώνουμε, τη συγκροτούν πολλές πλευρές. Η πλευρά της Κομισιόν, η πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, η πλευρά της Γερμανίας. Ας δούμε λοιπόν την πλευρά της Γερμανίας που βάζει το θέμα Brexit ξανά.